με αποσκευές γεμάτες κυπριακό, ενέργεια αλλά και φαντάσματα γύρω από την κατρακύλα της τουρκικής οικονομίας έφτασε το πρωί στα κατεχόμενα ο Yildirim. Από το λεγόμενο προεδρικό, ο επικεφαλής της τουρκικής εθνοσυνέλευσης μιλά για ασύμμετρη επίθεση κατά της Άγκυρας με παγκόσμιες διαστάσεις. Η Τουρκία μιλεί παρασύζερνε για πλάν που χάμπλε, Ιαπώνια δαν Ισπάνια κατά, μητήν οικονομιλέρι. Σάρστε. Και καλώντας το ψευδοκράτος σε αλληλεγγύη, διαβεβαιώνει τον Ακιτζή πως η Τουρκία είναι εδώ. Τουρκία δεν έβασα, που δεν είχε πιστεύει, όλα και. Βασίλε, εμείς, ίτσι, σύσσεκητε, εις πυρκόντα, που δεν είχε πιστεύει, Τουρκ Cumhuriyeti'ni ve Türkiye'yi ayrı görmüyoruz. Tasamızda bir, neşemizde bir. Ως προς το Κυπριακό, ο Yildirim επαναλαμβάνει την ανάγκη για πολιτική ισότητα και καλώντας τη Λευκοσία να αλλάξει νοοτροπία, προειδοποιεί. Είναι η Κύπρος τεράφη, çözüme önce zihnen hazır olması lazım, inanması lazım. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ακιτζή διαμηνεί πως αν βαδίσουμε στον δρόμο της λογικής, θα βγούμε όλοι κερδισμένοι. Εν ακλτζού φορμουλέρι, εν οικονομικ φορμουλέρι, γιαραταράκ, Τουρκία και Yunanistan'ın da bundan yararlanması. Avrupa Birliği'nin de aslında burada gelişecek işbirliklerinden faydalanması mümkün. Η επίσκεψη Yildirim στα κατεχόμενα άρχισε με κατάθεση στεφάνων στους τάφους των Φαζίλ Κιουτσούκ και Ραούφ Ντεκτάζ, ενώ λίγο πριν από την αναχώρησή του αργά το απόγευμα επισκέφτηκε το αρχηγείο του κατοχικού στρατού.